Φαίνεται ότι δεν θα σταματήσουμε να συζητάμε σκάνδαλα σε αυτόν τον τόπο. Τα λεγόμενα ξυπνά διαβατήρια στα σφαγεία και πόσα άλλα. Γιώργο Κασκάνη, ο διευθυντή ειδήσεων του ΑΛΦΑ, εδώ μαζί μου, πόσα δεν είδαμε, πόσα δεν μάθαμε, πόσα δεν ακούσαμε, Γιώργο. Ναι, και είναι ίσω η ευκαιρία να πούμε κι εμεί τη δημοσιογραφική άποψη επί του θέματο, γιατί συχνά βρισκόμαστε στο επίκεντρο επικρίσεων, γιατί δεν αποκαλύπτουν οι Κύπροι δημοσιογράφοι τα διάφορα σκάνδαλα. Εντάθηκε αυτή η κριτική απέναντί μα μετά τα... τι αποκαλύψει του Αλτζαζίρα, περίπου στη λογική ότι αν δεν ήταν οι ξένοι δεν θα ξέραμε τίποτα. Ότι θα έπρεπε εμεί να έχουμε κάνει κάτι Ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, είναι καιρό να αντιληφθούμε μερικά πράγματα. Δεκάδε δημοσιεύματα, κύριε Ποστά, είχαν προπάρξει σε ό,τι αφορά τα χρυσά διαβατήρια. Κανένα θεσμό και καμία πολιτική δύναμη δεν κινήθηκε τότε να προχωρήσει η διερεύνηση των θεμάτων. Φτάσαμε στο στα ρεπορτάζ του Al Chazira, για να προχωρήσει και να δούμε ό,τι ρεζιλεύτηκε η Κύπρο κλπ. Ε, πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο ότι αυτή η διαδικασία που ακολούθησαν οι συνάδελφοι του Al Chazira, με την κρυφή κινηματογράφηση και ε, μαγνητοσκόπηση των πρωταγωνιστών, αν την έκανε οποιοδήποτε Κύπριο δημοσιογράφο, το πιο πιθανό σήμερα να ήταν φυλακή. Αυτή είναι η νόμη. Που επικρατούν στον τόπο. Όπω και τι δεκάδε αγωγέ που δεχόμαστε κάθε μέρα για να σταματήσουν αυτού του είδου οι. Πέραν αυτού, Γιώργο, να πούμε ότι το υλικό δεν μπορεί να παρουσιαστεί. Γι' αυτό γυρεύω του δημοσιογράφου να καταθέσουν. Α αφήσουμε το ναι. το θέμα των διαβατηρίων. Και να πάμε τώρα στο θέμα του σφαγίου. Επίση, δεκάδε δημοσιεύματα και ρεπορτάζ είχαν προηγηθεί εδώ και χρόνια για τυχόν παρατυπίε, παρανομίε που έπρεπε να διερευνηθούν. Κανένα θεσμό δεν κινητοποιήθηκε, κανεί δεν έψαξε το θέμα. Κανένας, καμιά υπηρεσία που έχει την ευθύνη για τέτοια πράγματα δεν το, δεν το έκανε και έπρεπε να μπει ο κορονοϊό, να γίνει αιστεία μόλυνση, για να ανακαλύψουμε τελικά ότι υπήρχαν παράνομα σπιτάκια, υπήρχαν παράνομοι εργάτε. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα σοβαρό θεσμικό πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα ενημέρωση και πληροφόρηση. Μικρή είναι η Κύπρος, όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει. Έχουμε πρόβλημα θεσμών δεν κινητοποιούνται την ώρα που πρέπει και νομίζω ότι υπάρχει και μια έτσι ευαισθησία και επιλεκτική μάλλον ευαισθησία έναντι ορισμένων ερευνών. Ας το ψάξουμε σε αυτή τη βάση και ας μην τρέχουμε πάντα να αποδώσουμε στο ότι δεν ξέραμε, δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε ποτέ. Σε ευχαριστώ Γιώργο.